Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο μάθημα με τις τριάδες στο πάνω τρίχορδο του γιουκαλίλι. Στα προηγούμενα δύο μαθήματα είχαμε δει τις τριάδες σε ευθεία κατάσταση και σε πρώτη αναστροφή. Επομένως, αυτή τη φορά θα δούμε τις τριάδες σε δεύτερη αναστροφή. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά αυτό? Την τελευταία φορά είχαμε πει ότι παίζοντας την τριάδα σε ευθεία κατάσταση πρέπει να ανεβάσουμε την τονική, δηλαδή τη ρε, μία οκτάβα πάνω. Και έτσι παίζουμε την τριάδα σε πρώτη αναστροφή. Πλέον χρειάζεται να ανεβάσουμε την επόμενη νότα κατά σειρά, δηλαδή την νότα φα μία οκτάβα πάνω, το οποίο θα γίνει εδώ, στην πάνω χορδή. Και επομένως για να παιχτεί αυτό θα ανεβάσουμε αυτή την νότα εδώ και το ρε εδώ. Επομένως, καταλήγουμε να έχουμε αυτή την τριάδα. Ας δούμε λοιπόν την τριάδα Sol στις τρεις διαφορετικές εκδοχές, Maggiore, Minore και Ελαττωμένη. Sol, Maggiore τριάδα. Sol, Minore τριάδα. Και Sol, Ελαττωμένη τριάδα. Επομένως, αντίστοιχα, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα δούμε όλες τις τριάδες στην Do Maggiore κλίμακα, ξεκινώντας αυτή τη φορά από τη Fa Maggiore και καταλήγοντας και πάλι σε αυτήν. Αυτές είναι λοιπόν όλες οι τριάδες στη δεύτερη αναστροφή στο πάνω τρίχορδο του γιουκαλίλι. Επομένως έχουμε δει όλες τις τριάδες και σε ευθεία κατάσταση και σε πρώτη και σε δεύτερη αναστροφή και στο κάτω τρίχορδο και στο πάνω τρίχορδο. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι να παιχτούν αυτά, όπως για παράδειγμα να παίξουμε σε δίχορδα. Άρα αν έπαιζα μόνο την Do Maggiore και τη Re Minore τριάδα θα έκανα το εξής. Και τα λοιπά. Αυτό είναι λοιπόν το τελευταίο μάθημα με τις τριάδες σε τρίχορδα στο γιουκαλίλι. Ελπίζω να σας άρεσε και να κάνετε like, να το κάνετε share φυσικά και να κάνετε subscribe για να παρακολουθήσετε επόμενα μαθήματα που θα ανέβουν ελπίζω σύντομα. Καλή συνέχεια και καλά παίξηματα σε όλους!